Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλό μεσημέρι, κύριε Λοβέρδε. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που έκανε ο κύριος Φρατζής. Όντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και για τα τρία κόμματα. Είναι σε πολλά πράγματα και εγώ αν ήμουν στη θέση του. Όντως είχε πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα περίπου τα ίδια. Λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσω από τη διαγραφή Αυγενάκη, το καταλαβαίνετε. Μόνο να πω, γιατί έκανε και μία δήλωση όσο μίλαγα με τον κύριο Φρατζή, ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος λέει: σεβαστή η απόφαση, παραμένω βουλευτής Ηρακλείου, άρα θα παραμένω ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου και δεν παραδίδει την έδρα. Προφανώς. Θέλω το σχόλιο σας, παρακαλώ. Καταρχάς να πω ότι για μια ακόμη φορά, με τα ταχύτατα τα αναγκλαστικά που έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, για μια ακόμη φορά σαφώς διευκρίνησε ότι άλλο πράγμα είναι η πολιτική και η πολιτική άποψη και άλλο πράγμα είναι η ηθική τάξη και η καλή συμπεριφορά. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά σε θέματα ηθικής τάξης και συμπεριφορών δεν δέχονται ούτε μίγα στο σπαθί τους. Και πολύ σωστά αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε άμεσα. Όπως ξέρετε, και πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι επέβαλε, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, την ποινή της μορφής κατά του κυρίου Αυγενάκη, ναι, και την ποινή της ανάκλησης στην τάξη στην κυρία Φωτίου για την Έχετε δει το επεισόδιο αυτό στην Επιτροπή της Βουλής εχθές με την υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι. Αυτό δείχνει ότι έχουμε χρέος όλοι μας να περιφρουρήσουμε τον κοινοβουλευτισμό, που για μας είναι πάνω απ' όλα. Το κοινοβούλιο και είναι η δημοκρατία, το κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας και πρέπει να προστατεύσουμε το κύρος του κοινοβουλίου. Σε αυτό δεν δεχόμαστε ούτε συζήτηση, ούτε κουβέντα, ούτε τίποτα. Και εμείς οι βουλευτές έχουμε χρέος πρώτοι από όλους να δείχνουμε τη συμπεριφορά μας, ότι δεν έχουμε ούτε αλαζονία ούτε συμπεριφορές που βέβαια καταλήγουν στη βία. Η βία, όπως ξέρετε, είναι καταδικαστέα από όπου και με όποιον τρόπο και αν προέρχεται. Μάλιστα. Έτσι. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία κουβέντα. Το πολιτικό μέρος, οι πολιτικές απόψεις του καθενός είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη, κύριε Λοβέρδο, αλλά αυτές οι εικόνες δεν τιμάνε κανέναν. Και ομολογώ, δεν μπορώ ακόμα να τις καταλάβω. Κι ας έχει χάσει και το μάλλον έχει χάσει την πτήση και εκνευρίστηκε. Εντάξει, okay, εντάξει. Και τι έγινε. Θα πάρει την επόμενη. Δηλαδή... Ναι, δεν καταλαβαίνω. Και επίσης δεν φταίει η εταιρεία, ο υπάλληλος που έχασε την πτήση. Προς Θεού. Ο υπάλληλος, ακόμα και αν ήταν απρεπής ο υπάλληλος. Και πάλι δεν δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά. Και πάλι δεν δικαιολογείται. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τα Νέα Δημοκρατικά που λέμε και τα κυβερνητικά, κύριε Λοβέρδο. Καταρχήν, δεν ξέρω, είχατε πάει εσείς τη Δευτέρα στο Πολεμικό Μουσείο? Όχι. Ως επιλογή, γιατί ξέρω ότι είχατε προσκληθεί όλοι οι βουλευτές. Θα σας απαντήσω ειλικρινέστατα και για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί Δευτέρα ήταν η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αργύρων. Και ήσασταν στην περιφέρειά σας. Δήμος των Αγίων Αργύρων που έπρεπε να είμαι. Δεύτερο, θα πρέπει να σας το πω και αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό ή πρέπον. Φυσικά ο καθένας μπορεί να, και μάλιστα όταν είσαι αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, να λες ευθαρσώς και δημοσίως την άποψή σου, αλλά επειδή δημιουργήθηκε ένα κλίμα σαν παρασυναγωγής, εμένα αυτά τα πράγματα δεν μου πολύ αρέσουν. Εγώ θέλω ό,τι έχουμε να το λέμε δημοσίως και στα όργανα του κόμματος. Όπως γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ήμουν πολύ υπέρ και είμαι πολύ χαρούμενος για την συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου 37 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, με ευπρέπεια, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό προς το πρόσωπο του Προέδρου μας, ασκήσαμε εκεί που νομίζαμε ότι έχουν γίνει λάθη, την κριτική που έπρεπε να ασκήσουμε και να διευκρινίσουμε για μια ακόμη φορά ότι με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο τον σεβόμαστε όλοι, θα διορθώσουμε τα τυχόν λάθη που έχουν γίνει, θα προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων του ελληνικού λαού, διότι εμείς οι βουλευτές και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού και στόχος μας είναι η επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Κύριε Λοβέρδο, πάντως, από την κριτική που άσκησαν σε υψηλότερους τόνους ο κύριος Σαμαράς αλλά και ο κύριος Καραμαλής, δεν συμφωνείτε σε τίποτα από τα θέματα που έβαλα? Καταρχάς να πω ότι δεν ήταν του ιδίου
της ίδιας εντάσεως. Το είπα, σε υψηλότερους τόνους ο κύριος Σαμαράς, σε πιο ήπιους τόνους ο κύριος Καραμαλής. Το είπα αυτό, το διευκρίνησα. Ο κύριος Καραμαλής έχει μια άποψη για τα ελληνοτουρκικά, απόλυτα σεβαστή, η οποία σε μερικά σημεία μπορεί να... δεν είναι σε σύγκρουση με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Θεού. Απλώς έχει μια άποψη απόλυτα σεβαστή και ξέρετε, σέβομαι πάρα πολύ τις απόψεις του κυρίου Καραμαλή, τον οποίο γνωρίζω από μικρό παιδί, όπως γνωρίζω και τον Αντώνη Σαμαρά, που και οι δύο τους είναι η ζωντανή ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και τους σέβομαι και τους δύο. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σαμαράς ήταν πολύ πιο έντονο στην κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση. Σε ορισμένα πράγματα ενδεχομένως να έχει και τις δικές του απόψεις. Ας πούμε να σας πω κάτι τώρα, μία παρένθεση σε αυτό που λέτε, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σε παλαιότερη συνέντευξη, για την ακρίβεια αναφέρομαι. Είπε ο Αντώνης Σαμαράς ότι με τα καλάθια και με το τέτοιο και με τα υπόλοιπα δεν γίνεται δουλειά. Να μειωθεί ο ΦΠΑ όπως θα κάνει και εγώ το 12. Ας πούμε. Ναι, ναι. Ο ΦΠΑ είναι το μόνο επιχείρημα. Που δεν το είπε μόνο ο κύριος Σαμαράς, το λέει εδώ και πολύ καιρό, το λένε σχεδόν όλα τα κόμματα. Το λένε σχεδόν τα κόμματα, έχει άλλη αξία να το λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει όμως απάντηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Ξέρετε, τα οικονομικά στοιχεία τα γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, επειδή έχουμε πληρώσει στο παρελθόν πάρα πολύ άσχημα τις δημοσιονομικές μεγαλοσύνες και επειδή εσείς στην αυτεμπορική ασχολείστε ιδιαίτερα με τα οικονομικά, ξέρετε ότι από 1η-1η-2025 επανέρχονται οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Η Ελλάδα θα πρέπει να παράγει το μίνιμουμ, το μεγαλύτερο 1,5% δημοσιονομικό έλλειμμα. Για να μπορούμε να κρατήσουμε το στόχο του 1,5% και να μην μπλέξουμε ξανά σε περιπέτειες, όπως στο φρικτό παρελθόν που είχαμε τα προηγούμενα δεκαετία, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα δημοσιονομικά και να μην παίζουμε με αυτά. Τα χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε αυτόν τον στόχο πολύ μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Εάν μειώναμε σήμερα τον ΦΠΑ, διότι δυστυχώς, επειδή υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στην άμεση φορολογία, εάν μειώναμε τον ΦΠΑ τώρα, το οικονομικό επιτελείο κρίνει θα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια των εσόδων. Και ταυτόχρονα, όπως είπε και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι λίγο αναμφίβολο αν θα μειώνονταν πραγματικά οι τιμές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση επέλεξε, και το σέβομαι απόλυτα, να μην μειώσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτή είναι η απόφαση της σήμερα. Αύριο, ενδεχομένως, μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την πορεία των οικονομικών μεγεθών της χώρας. Αλλά σήμερα κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μπλέξουμε σε περιπέτειες. Παρ' όλα αυτά, η ακρίβεια παραμένει και θα είναι, για το ορατό τουλάχιστον μέλλον, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό νοικοκυριό και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Χρειάζεται να ρίξουμε ακόμα μεγαλύτερο βάρος. Αυτό το μήνυμα το πήρε σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης. Το έδειξε και με την αλλαγή υπουργού. Ελπίζω ο νέος υπουργός. Φτάνει μόνο η αλλαγή υπουργού. Να ανταποκριθεί. Όχι. Το ξέρετε. Προς το αλίμονο. Δεν είναι θέμα προς. Γι' αυτό πήγα να σας πω. Έτσι. Η αλλαγή υπουργού κυρίως σε συμβολικό επίπεδο είναι. Αλλά χρειάζονται ακόμα πιο μεγάλες προσπάθειες. Είναι ένας αγώνας που δίνουμε στην καθημερινότητά μας την ακρίβεια. Γιατί ξέρετε, κύριε Φιλιππακόπουλε, ακρίβεια δεν είναι μόνο ανέβηκε η φέτα ή το λάδι. Έτσι, γιατί κάποιοι το εντοπίζουν εκεί. Ακρίβεια είναι συνολικότερο. Ακριβώς. Και ψυχολογικά, αν θέλετε, πρόβλημα. Κύριε Λοβέρδο, να πάμε στα ενίκια και ενίκια και στέγαση. Ακτοπλοϊκά, ρεύμα, καύσιμα, βενζίνη. Είναι όλη η αλυσίδα. Τα εισοδήματα που έχω. Γιατί τα εισοδήματά μου δεν μπορούν να με βγάλουν. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας που πηγαίνετε εσείς τώρα των Αγίων Αναργύρων που πήγατε τη Δευτέρα, αυτά δεν σας λένε.
Αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν βγαίνω. Δεν είναι. Αν ήταν, αν έβγαινε ο πολίτης, δεν τον ενδιέφερε αν πήγε 1,5 ή 1,25 η φέτα, για παράδειγμα. Γι' αυτό το λέω. 15-20 του μήνα σε πολλά νοικοκυριά τελειώνουν τα χρήματα, κύριε Λογαριασμό. Σαφώς. Και αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. Είναι το μείζον πρόβλημα. Δεν υπάρχει μέρος, επειδή εγώ περπατάω την περιφέρειά μου και προεκλογικά την περπάτησα όλη. Να φανταστείτε ότι στην ηλικία μου έκανα 10 χιλιόμετρα με 15 την ημέρα. Μπράβο. Προεκλογικά. Και πήγα σε όλες τις λαϊκές, σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα καφέ, σε όλους τους δρόμους, σε εκκλησίες, παντού. Γιατί ήθελα να ακούσω τι λένε οι συμπολίτες μου. Και υπήρχε ασφαλώς μεγάλη δυσαρέσκεια, κυρίως για το θέμα αυτό. Υπήρχε δυσαρέσκεια και για άλλα ζητήματα, όπως είναι ο γάμος των ομοφυλοφιλών. Δεν μπορώ να το αποκρύψω αυτό. Υπήρξε. Αλλά το βασικό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη σήμερα, και δικαιολογημένα της ελληνικής οικογένειας, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια με την έννοια ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν μπορώ να ζήσω όπως θα ήθελα και έπρεπε να ζήσω. Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Και αυτό έχει να κάνει και με τις αμοιβές και με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμεθα σαν κράτος στην παροχή άλλων υπηρεσιών. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι συνολικό πρόβλημα οικονομικό, στο οποίο η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί, πήρε το μήνυμα, θα κριθεί από την αποτελεσματικότητά της να το αντιμετωπίσει. Μην ξεχνάμε όμως ότι παρόλο που κάποιοι θέλουν να το υποτιμούν, είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Για παράδειγμα, ο καφές και το κακάο, η σοκολάτα, έχουν ανέβει 60% από την αρχή του χρόνου. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Απλώς έχουμε και τα δομικά θέματά μας εμείς εδώ. Το ελαιόλαδο είχε την μεγαλύτερη. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας δομικά προβλήματα εδώ. Ναι. Κυρίως εγώ θα το εντόπιζα σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια στα τρόφιμα, γιατί το στεγαστικό και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και πολύ σύνθετο και αυτό. Θα το εντόπιζα και στην ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά, στην οποία πιο εύκολα αναπτύσσονται ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές καταστάσεις. Και αυτό, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Σαμαρά. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί με τον καρτέλ. Ναι, αυτό να το δεχτώ και να συμφωνήσουμε. Εκεί πραγματικά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες. Δεν είναι εύκολες. Είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Γιατί σε πολλά πράγματα μπορείς να τα λες, αλλά στην πράξη υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά σαφώς εκεί υπάρχει πρόβλημα. Στο θέμα του ΦΠΑ, επειδή σας είπα ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, κατανοώ πλήρως και τη θέση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, που λέει ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει και δεν ξέρουμε αν θα ήταν και αποτελεσματικό. Όσον αφορά και το ιδεολογικό θέμα που τίθεται για το αν πρέπει να κάνει δεξιά στροφή η Νέα Δημοκρατία ή να προχωρήσει σε μεγαλύτερη διεύρυνση. Εγώ το θεωρώ ψευδοδίλημα. Αυτό, κύριε Φιλιππακόπουλο, το θεωρώ ψευδοδίλημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα, ήταν ακόμα από την εποχή του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και θέσει ως πρόταγμά της το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, που είναι ο πραγματισμός. Δηλαδή, είμαστε σαφώς ένα δεξιό κόμμα, ένα κεντροδεξιό κόμμα, ενσωματώνουμε και το δεξιά και το κέντρο και θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και το πρώην Πασόκ, κύριε Λοβέρδο. Και το πρώην Πασόκ. Ναι. Εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν υπάρχει δυσφορία μεταξύ συναδέλφων βουλευτών, γιατί ήταν ενδεχομένως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία. Από τη στιγμή που έρχονται στη Νέα Δημοκρατία, ενστερνίζονται βέβαια τις αξίες και τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα κατανοώ ότι υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που νιώθουν πικραμένοι ή παραγωνισμένοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στην κοινοβουλευτική ομάδα είπα και εγώ και συμφώνησε και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γίνει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κυβέρνησης. Να υπάρχει μια όσμωση, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η απόσταση που σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και ιδίως σε κάποιους διορισμένους αξιωματούχους, οι οποίοι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ενώ εμείς οι βουλευτές, επειδή ακριβώς περπατάμε στις γειτονιές μας, στην περιφέρειά μας, ξέρουμε πολύ καλύτερα την πραγματικότητα από ότι εκεί. Μάλιστα.